Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Απόψε έχουμε θεματάρα. Είναι από αυτήν που σου έρχεται να τραβάς τα μαλλιά σου. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο θέμα στο κανάλι. Θα καταλάβετε στη συνέχεια πως είναι η δεύτερη φορά. Από τον τίτλο μπορείτε να υποψιαστείτε και πάω κατευθείαν στο ψητό. Αγαπημένη κυρία Θέκλα μου, σας παρακολουθώ εδώ και κάποιους μήνες και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για όλα όσα μας προσφέρετε. Η αλήθεια είναι πως ντρεπόμουν πολύ να στείλω αυτή την επιστολή. Λόγω όμως της εμπιστοσύνης που μου εκφράζετε, αποφάσισα με τη σειρά μου να μοιραστώ μαζί σας τη δική μου ιστορία, καθώς έχω ανάγκη από μια συμβουλή. Ένας ακόμη λόγος που με παρότρινε να σας στείλω αυτή την επιστολή είναι πως ο πατέρας σας είναι ιερέας και θα υπάρξει, υποθέτω, μια παραπάνω ευαισθησία. Πριν ξεκινήσω την ιστορία μου, θα ήθελα να σας πω κάποια πράγματα για εμένα. Είμαι 27 ετών, εργάζομαι, ζω μόνη μου σε μεγάλη πόλη και είμαι ανεξάρτητη. Λόγω κιόλας της ενασχόλησης μου με την επιστήμη, από την εφηβεία μου έχω σταματήσει να είμαι θρησκευόμενη. Δεν έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση τους παπάδες, γενικότερα τους religion leaders, τους ταγούς των θρησκειών, με εξαιρέσεις φυσικά, και γενικότερα δεν πηγαίνω στην εκκλησία, εκτός εάν πρόκειται φυσικά για γαμοφύλων κτλ. Μια μέρα λοιπόν, στις καλοκαιρινές διακοπές, μετά από παρότρινση της μητέρας μου, παρευρέθηκα σε ένα εκκλησάκι του χωριού μας για μια λειτουργία που γινόταν περί υγείας ενός συγγενικού μου προσώπου. Και έχοντας κάνει όλα τα έξοδα η οικογένειά μου, δεν θα ήταν σωστό να μην παρευρεθώ. Την ώρα λοιπόν της λειτουργίας, παρατηρώ τον ιερέα να με κοιτάζει επίμονα στα μάτια. Στην αρχή πίστευα πως ήταν ιδέα μου και πως δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Έπειτα όμως, καθώς ερχόταν όλο και πιο κοντά μου, παρατήρησα πως ήταν αλήθεια και πως ο ιερέας με κοιτούσε ερωτικά. Σαστισμένη από αυτό που συνέβαινε, αλλά για κάποιο λόγο γοητευμένη, άρχισα να τον κοιτάζω και εγώ και παρότι ήταν μπροστά η μητέρα μου και οι υπόλοιποι συγχωριανοί, εμείς φλερτάραμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Εδώ να σημειώσω πως επρόκειτο για ιερέα ανήπαντρο. Ήταν παντρεμένος, αλλά χώρισαν από κοινού με την πρώην γυναίκα του για να μπορέσει να γίνει ιερέας, που μόλις είχε χειρετονηθεί. 45 ετών, ψηλός, πολύ γοητευτικός άνδρας. Θα διαβάζω ακριβώς πως τα έχει στείλει, φίλοι. Να προσθέσω πως ουδέποτε είχα ξαναδεί ερωτικά τόσο μεγαλύτερο άνδρα από εμένα. Αυτός 45 δηλαδή και αυτή 27 και το πιο βασικό απ' όλα ιερέας. Διότι δεν με έλκει ερωτικά η ιδέα μιας τέτοιας σχέσης. Πάντα οι σχέσεις μου ήταν 2-3 χρόνια μεγαλύτερα από εμένα το πολύ. Φυσικά μετά τη λειτουργία με προσέγγισε και αφού με γέμισε με κολακίες του στυλ «Τι όμορφα μαλλιά που έχεις» και «Τι υπέροχα απαλό δέρμα που έχεις» και τα λοιπά, και μου ζήτησε το τηλέφωνο. Χωρίς δεύτερη σκέψη του το έδωσα, καθώς συνειδητοποίησα πως από την πρώτη στιγμή είχα νιώσει τεράστια έλξη. Εδώ κάνω μια παύση για να πω ότι αν νιώθουμε τεράστια έλξη για κάποιον αυτόματα, αυτό είναι τεράστια καμπάνα, μεγάλη κόκκινη σημαία ότι πρόκειται περί ψυχοπαθολογικής έλξεως. Μέσα σε μισή ώρα μου είχε στείλει στο Viber το email του και πως ό,τι χρειαστώ να μην διστάσω να του στείλω μήνυμα ή να τον πάρω τηλέφωνο και ότι θα χαρεί πολύ να με δει την Κυριακή στην Εκκλησία της Ενορίας. Εγώ με τη σειρά μου του απαντώ με ευθύτητα πως θα έρθω στην Εκκλησία αλλά θέλω να πάμε για καφέ έξω κάποια στιγμή. Συνεπώς, τα ήθελα και τα πάθα. Εσύ κορίτσι μου ούτε παντρεμένη ήσουνα, ούτε παπαδιά ήσουνα, ούτε ιερέας ήσουνα. Η ευθύνη βαραίνει τον ίδιο, ο οποίος και το ξεκίνησε. Θα μπορούσε να ήταν η ιδέα σου ότι σε κοιτούσε ερωτικά, να μην σου μιλήσει μετά, να μην σου ζητήσει το τηλέφωνο, να μην σου κάνει κομπλιμέντο για τα μαλλιά και το δέρμα σου και να μην είναι εκεί η κουβέντα. Έρχεται λοιπόν η Κυριακή και εγώ, ναι εγώ, πρωί πρωί στην εκκλησία, με βλέπει και πάλι υπάρχει φλερτ, όχι τόσο έντονο όμως αυτή τη φορά. Αφού τελειώνει η λειτουργία μου λέει να τον περιμένω έξω. Και αυτό κάνω. Έρχεται μετά από λίγα λεπτά και μου λέει πόσο χάρηκε που τήρησα τον λόγο μου και πως πήγα στην εκκλησία και πως τώρα θα κρατήσει και αυτό το δικό του. Ακόμη λίγο θα μας πει ότι έκανε ιεραποστολή ο άνθρωπος αυτός.
Μου είπε πως θέλει να πάμε για καφέ σε ένα μέρος μακριά από το χωριό που να μην μας γνωρίζει πολλοί κόσμος. Φυσικά και εγώ συμφώνησα. Έρχεται η επόμενη μέρα του ραντεβού. Εγώ ενθουσιασμένη ανυπομονούσα να τον δω και να του πω όλα όσα νιώθω. Εδώ να σημειώσω πως γνώριζα συνειδητά εκ των προτέρων ότι δεν θα έβγαινε πουθενά ακόμα και αν υπήρχε μεταξύ μας σεξουαλική επαφή. Με παίρνει τηλέφωνο όντας πιο ψυχρός και μου λέει να πάμε κάπου πιο κοντά και να βρεθούμε πιο νωρίς το απόγευμα, διότι είναι ιερέας και δεν μπορεί να κυκλοφορεί έξω βράδυ. Αλλά είναι ιερέας και μπορεί να φλερτάρει 27χρονες κοπέλες, και είναι ιερέας και μπορεί να στέλνει μηνύματα και να λέγει τα μαλλιά τους και το δέρμα τους και να πηγαίνει ραντεβού. Εκεί κατάλαβα ότι πως κάτι δεν πάει καλά, όχι κόρη μου, από την αρχή κάτι δεν πήγαινε καλά. Αλλά εγώ ήμουν αποφασισμένη να του πω ότι νιώθω κόλλημα, ναι, και εσύ έπαθες άρρωστο κόλλημα, μια αρρωστημένη κατάσταση. Έρχεται η ώρα του ραντεβού. Καθόμαστε και ξεκινάμε συζήτηση περί ανέμων και υδάτων και αν μη τι άλλο ξεκίνησε την κατήχηση και μου μιλούσε συνέχεια για την εκκλησία. Προς το τέλος, κάπως πήγε η κουβέντα στις ερωτικές σχέσεις και εκεί πήρα το θάρρος να του πω όλα όσα νιώθω. Χωρίς να προλάβω να τελειώσω τη φράση μου, με διέκοψε λέγοντάς μου: «Σταμάτα τώρα! Ξέρεις σε ποιον μιλάς! Το βλέπεις το ράσο!» Έκπληκτη από την έπαρση και την ψυχρότητά του, είχα μείνει άναυδη, προσπαθώντας να καταλάβω τι συμβαίνει. Πώς εκείνος που στην αρχή με φλέρταρε όντας αυτό που είχε επιλέξει ο ίδιος να είναι, όντας ιερέας δηλαδή, τώρα έρχεται να με μειώσει με αυτόν τον τρόπο? Ένιωσα ανώριμη, χαζή και εξευτελισμένη. Εκείνος να προσπαθεί να ευτελίσει τα συναισθήματά μου λέγοντας μου ότι δεν νιώθω τίποτα, δεν είμαι συνετή και να το βγάλω από το μυαλό μου. Τέλος του ραντεβού, μου δίνει τελεσίγραφο πως αν δεν του υποσχεθώ πως θα το ξεχάσω όλο αυτό, δεν θα ξαναμιλήσουν. Εγώ ως ειλικρινής άνθρωπος του απάντησα πως δεν μπορώ να πω ψέματα και πως τα συναισθήματα μου είναι αυτά. Τουλάχιστον με κέρασε το τσάι μου στην καφετέρια και ένα ωραίο μπλοκ έπειτα στο Viber. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Θέκλα μου για τον χρόνο που διαθέσατε για την επιστολή μου. Φυσικά θέλω, εάν θέλετε κι εσείς, να το κάνετε vlog. Ιστερόγραφο. Η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Έπειτα μου ξαναμίλησε. Μετά τον μπλοκάρισμα της ξαναμίλησε. Και με ταλαιπώρησε πολύ. Υπήρξαν και άλλα γεγονότα, αλλά το αποτέλεσμα παρέμεινε το ίδιο πλατωνικό από μέρους μου. Πέρασα 8 μήνες μέσα στη στενοχώρια, χωρίς να μπορώ να τον βγάλω από το μυαλό μου και να ξεπεράσω την απόρριψη. Και ακόμα δεν το έχω ξεπεράσει, καθώς πηγαίνω στην εκκλησία απλώς για να τον βλέπω που και που. Εκείνος ωστόσο δεν μου μιλάει καθόλου, όμως ο άρρωστος εγωισμός του θρέφεται από το ότι εσύ πας στην εκκλησία για να τον δεις. Εκ των υστέρων σκέφτομαι πόσο τυχερή είμαι που τελικά δεν κατέληξε σε σεξουαλική σχέση, διότι δεν μπορώ να φανταστώ πόσο χειρότερα θα ήμουν ψυχολογικά. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο, ξανά σας ευχαριστώ από καρδιάς. Μόλις πήρα αυτή την επιστολή, το μυαλό μου πήγε κατευθείαν στο βίντεο το οποίο έχει και πάνω από 31.000 προβολές με τίτλο «Μακριά από επικίνδυνες σχέσεις». Το βίντεο αυτό βγήκε πριν 2 χρόνια, 13 Ιουνίου του 2019 και είναι απάντηση στην επιστολή μιας φίλης που για 4 χρόνια ταλαιπωρείται με μια παράξενη κατάσταση που αποτελεί σαφώς επικίνδυνη σχέση. Ήταν μια παρόμοια κατάσταση και εκείνη, αλλά τότε, για να προστατεύσω την ταυτότητα της κοπέλας, δεν ανέφερα ότι ο άνθρωπος αυτός και εκείνος ο άνθρωπος ήταν ιερέας. Δεν το είχα αναφέρει. Θα σας διαβάσω λίγο από την ιστορία εκείνης της κοπέλας. Εν τω μεταξύ, θα βάλω στην περιγραφή του βίντεο το link για το βίντεο «Επικίνδυνες σχέσεις 1», να το δείτε. Η κοπέλα αυτή έγραφε σε ηλικία 29 ετών. Έμενε στο πατρικό της για ένα διάστημα για να ηρεμήσει και λέει: «Ο ιερέας του χωριού με κοίταζε ασταμάτητα. Το παρατήρησα μεν, αλλά δεν έδωσα βάση. Είχε πάει στην εκκλησία με τη μάνα της. Την επόμενη μέρα που πάλι για κάποιο λόγο είχα πάει στην εκκλησία, πάλι τα ίδια και άρχισε να μου μιλάει πολύ, ενώ τόσα χρόνια ένα γεια λέγαμε και αν.
Γύρισα σπίτι και σκεφτόμουν τον ξεδιάντροπο, τον αλήτη κλπ. Τον είδα μετά από κάτι μέρες ξανά και ήταν όλο τριγύρω μου. Μια κοπέλα 29 χρόνια, που είχε βγει μόλις από μια κακοποιητική σχέση και ήταν σε μια μεταβατική φάση στη ζωή της. Τελικά κατάλαβα ότι είχα αρχίσει να το σκέφτομαι. Είπα στον εαυτό μου: Σύνελθε, είναι ιερέας, παντρεμένος, με παιδιά κλπ. Όσο έβαζα απαγορευτικό στον εαυτό μου, τόσο πιο πολύ το σκεφτόμουν. Αυτός συνεχίζε τα ίδια, βλέμματα, χαμόγελα, φλερτ κτλ. Μετά από 6 μήνες δεν άντεξα και τον έπιασα να του μιλήσω, να του πω σαν νιώθω, πως το σκέφτομαι, πως έχω αισθήματα για αυτόν, πως δεν ζητάω τίποτα. Απλώς του το λέω επειδή δεν μπορούσα να μιλήσω σε κανένα για αυτό που μου συνέβαινε και ένιωθα τρομερή πίεση γι' αυτό και αποφάσισα να το βγάλω από μέσα μου και πως έχω καταλάβει και την πλευρά του. Η απάντηση του, σωστά έχεις καταλάβει, όμως δεν μπορώ να το πω παρακάτω. Σωστά έχεις καταλάβει ότι κι εγώ σε γουστάρω, αλλά δεν μπορώ να το πω παρακάτω. Οπότε βρες ένα παιδί να φτιάξεις τη ζωή σου. Και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Θα το ξαναδιαβάσω γιατί το έχετε δει. Το έχετε δει. Θα το δείτε στο βίντεο. Έστειλα όμως ένα μήνυμα στην κοπέλα που μου είχε στείλει αυτό το βίντεο και μου έγραψε: Αν θες πες της πως είχες άλλο τέτοιο και ξέρεις το όλο story έως τέλους. Πως αυτός, ο άλλος ο παπάς δηλαδή της ιστορίας επικίνδυνες σχέσεις, με συκοφάντησε. Με έδιωξε από την εκκλησία. Με έβγαλε τρελή. Το παιδί του με φώναζε πόρνη. Και πως έβαλε την 70χρονη επιτρόπισα από το γουστάρι να με διώξει και αυτή με βάρεσε. Πως δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη. Και ενώ αυτός με φλέρταρε, τελικά εγώ ήμουν η τρελή και αυτός ο έντιμος. Αλήθεια, πες της να δει το βίντεο πως το παίζουν όλοι αυτοί. Εμένα αυτό που δεν μου αρέσει σε όλο θέμα είναι ποιοι μπαίνουν στην εκκλησία και με ποιο κριτήριο. Και μάλιστα μέχρι σήμερα η κοπέλα αυτή από την επιστολή επικίνδυνες σχέσεις, το βίντεο πριν 2 χρόνια, το οποίο θα σας το βάλω στην περιγραφή του βίντεο για να το δείτε, μου έγραψε ότι μέχρι πρόσφατα κάνει ψεύτικους λογαριασμούς στο Instagram, αυτός ο παπάς, ο παντρεμένος, ο οποίος τη φλέρταρε, την έφερε στο σημείο να τον ερωτευτεί, δεν προχώρησε στο να δημιουργήσει ολοκληρωμένη σχέση μαζί της, αλλά της έδινε τυράκι για να την έχει εκεί πέρα, κάνει ψεύτικους λογαριασμούς στο Instagram και της γράφει «Μα γιατί δεν μου μιλάς», «Μα έκανα λάθος», «Μα συγχώρεσέ με», «Μα αγαπάω» κλπ. Κλπ. Και αυτή τον μπλοκάρει συνεχώς από τους καινούριους λογαριασμούς που κάνει. Επί της ευκαιρίας τώρα να σας πω ότι έχω παρατηρήσει ότι στο Instagram δίνεται η δυνατότητα όταν θα βάλεις κάποιον, όταν θα μπλοκάρεις κάποιον, πρέπει να είναι καινούργια ανανέωση αυτή, σου λέει να μπλοκάρεις αυτό τον χρήστη και οποιουσδήποτε άλλους μελλοντικούς λογαριασμούς κάνει. Άρα έχουν αρχίσει να μας δίνουν τη δυνατότητα να μπλοκάρουμε IP address. Οπότε αν έχετε κάποιον τύπο που σας στέλνει επανειλημμένα, κάνει ψεύτικα προφίλ και σας στέλνει επανειλημμένα, δείτε όταν θα πατήσετε μπλοκάρισμα, υπάρχει επιλογή μπλοκάρετε αυτό το λογαριασμό ή μπλοκάρετε αυτό το λογαριασμό και οποιουσδήποτε άλλους λογαριασμούς κάνει ο ίδιος χρήστης. Και νομίζω μου έχουν πει ότι και σε κάποιες εφαρμογές γνωριμίου όπως το Tinder υπάρχει αυτή η λειτουργία. Να μπλοκάρεις το χρήστη αλλά να μπλοκάρεις και οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό κάνει ο συγκεκριμένος χρήστης. Λοιπόν, είμαι κόρη ιερέως και είμαι κόρη αληθινού ιερέως και πραγματικού ιερέως. Όσο κι αν δεν είμαι θρήσκα πλέον, γιατί το έχω πει πολλές φορές ότι δεν είμαι θρήσκα πλέον, δεν μπορώ παρά να πω για ακόμη μια φορά πόσο πολύ σέβομαι και εκτιμώ τον πατέρα μου, ο οποίος είναι πραγματικός ιερέας. Αυτά που πιστεύει, αυτά που διδάσκει, τα κάνει. Το λειτουργήμα που έχει επιλέξει να ακολουθήσει το τιμάει και σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιεί το ράσο ή δεν χρησιμοποιεί το σχήμα του ως ιερέας για να εκμεταλλευτεί τους άλλους ανθρώπους καθιονδήποτε τρόπο. Γνωρίζω και άλλους ιερείς, οι οποίοι είναι ιερείς, πραγματικά ιερείς. Άνθρωποι αφιερωμένοι στο Θεό, άνθρωποι αφοσιωμένοι στο λειτουργήμα που έχουν επιλέξει,
που κάνουν συνεχή πνευματικό αγώνα ώστε να μην αφήνουν τον εγωισμό τους ή τα οποιοδήποτε πάθη τους ή τους εσωτερικούς τους δαίμονες να παίρνουν το πάνω χέρι στη ζωή τους και να βλάπτουν και να σκανδαλίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι προστρέχουν σε αυτούς λόγω του ότι είναι ιερείς. Η λέξη σκανδαλίζω είναι μία λέξη η οποία χρησιμοποιείται στους θρησκευτικούς κύκλους. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι εγώ προέρχομαι από θρησκευτικό κύκλο και σκανδαλίζω σημαίνει κάνω πράξεις οι οποίες βάζουν την πίστη των άλλων ανθρώπων σε προβληματισμό. Δηλαδή δημιουργώ ένα σκάνδαλο το οποίο θα χάσει την πίστη του άλλου άνθρωπου. Υπάρχουν ιερείς που είναι πραγματικά ιερείς. Ένας σωστός ιερέας δεν θα σε φλερτάρει, δεν θα σε κοιτάξει με στα μάτια, δεν θα σου πει πόσο ωραία είναι τα μαλλιά σου και πόσο ωραίο είναι το δέρμα σου, δεν θα σε στέλνει μηνυματάκια στο Viber, δεν θα σου πει να βγείτε για καφέ και δεν θα σου κάνει gaslighting, να σε βγάλει τρελή ότι εσύ έφτιαξες την ιστορία από μόνη σου και ότι αυτός είναι στον κόσμο του και ότι και καλά ήθελε να σου κάνει κατήχηση. Ήταν πάρα πολύ επικίνδυνος και αυτός ο τύπος, όπως ήταν και ο τύπος της προηγούμενης κοπέλας, που ευτυχώς την οδήγησε στο να κάνει ψυχοθεραπεία και έχει καταφέρει η κοπέλα αυτή να βρει τον εαυτό της, γιατί κατά καιρούς μου στέλνει updates και με ενημερώνει πως είναι. Ήταν μια ιστορία που με είχε συγκλονίσει πάρα πολύ και τότε συνειδητά είχα αποφασίσει να μην βάλω, να μην πω την ιδιότητά του, γιατί έλεγα αρκετά πράγματα για την κοπέλα και δεν ήθελα να υπάρχει οποιαδήποτε, επειδή δεν είχε τελειώσει ακόμη η ιστορία, δεν ήθελα να υπάρχει οποιαδήποτε πιθανότητα να αναστατωθεί η κοπέλα ότι μπορεί να καταλάβουν ποια είναι οι άνθρωποι της περιοχής. Τώρα έχει τελειώσει αυτή η ιστορία και δεν την ενοχλεί και μου είπε, ανάφερε το. Ανάφερε ότι το βίντεο μακριά από επικίνδυνες σχέσεις έχει να κάνει με παπά. Και στην περίπτωση την πρώτη αυτός παραδέχθηκε τα συναισθήματά του αλλά δεν προχώρησε παρακάτω επειδή και καλά δεν μπορούσε ενώ έπαιζε με το μυαλό της κοπέλας 4 χρόνια. Στη δεύτερη ιστορία αυτή που έχει 8 μήνες παίζει πάλι με το μυαλό της 8 μήνες και δεν της το κόβει. Γιατί προφανώς αυτός ο άνθρωπος ο οποίος δεν τιμάει το σχήμα του, δεν τιμάει το ράσο του, δεν είναι εντάξει. Είναι κακοποιητικός. Είναι αρπακτικό. Είναι predator αυτό που θα λέγαμε στα αγγλικά. Αρπακτικό δεν είναι μόνο ποιος σε βιάζει σωματικά, είναι και αυτός που σε βιάζει ψυχικά και αποπειράται να σε βιάσει και διανοητικά και στην περίπτωση αυτή και πνευματικά. Είμαι εξαιρετικά θυμωμένη με αυτόν τον τύπο. Εξαιρετικά θυμωμένη. Και είμαι και θυμωμένη και με όποιους επισκόπους προφανώς αποφασίζουν να κάνουν ιερείς τέτοιους τύπους οι οποίοι δεν είναι εντάξει. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι οφείλουμε όσοι θέλουμε να γίνουμε γονείς να ελεγκτούμε ότι είμαστε κατάλληλοι για γονείς όσον αφορά στην εκκλησία. Εξ όσο γνωρίζω από την μακρά μου θητεία μέσα στην εκκλησία υπάρχουν κανόνες, ιεροί κανόνες σε σχέση με το πώς επιλέγεται κάποιος για να γίνει ιερέας. Φαίνεται όμως ότι σε κάποιες μητροπόλεις, σε κάποιες περιπτώσεις η επιλογή δεν γίνεται με τα κριτήρια της εκκλησίας. Ξαναλέω ότι δεν είμαι θρήσκα. Ξαναλέω ότι δεν συμμετέχω ενεργά στην εκκλησία. Συμμετείχα όμως για 26 ολόκληρα χρόνια. Πριν 20 χρόνια έχω επιλέξει συνειδητά να μην είμαι ενεργό μέλος της εκκλησίας. Δεν ξέρω τι θα κάνω στο μέλλον. Θεωρώ τον εαυτό μου religious free αυτή τη στιγμή, αλλά δεν είμαι άθεη. Religious free. Δηλαδή, δεν με καλύπτει η θρησκεία. Δεν επιλέγω να μην ανήκω σε μια θρησκεία. Όμως, σέβομαι πολύ τις θρησκείες και θεωρώ ότι το λιγότερο που οφείλουν να κάνουν όσοι θεωρούν τους εαυτούς τους θρήσκους και όσοι εμπλέκονται μέσα στην εκκλησία, είναι να ακολουθούν και το γράμμα αλλά και την ουσία των ιερών κανόνων. Όχι μόνο το γράμμα, γιατί αυτός, άμα πάει να τον καταγγείλει στον επίσκοπο αυτή η κοπέλα, θα πει, μα κοίταξε, εγώ προσπαθούσα να την κατηχήσω. Δες τα μηνύματα της έγραψα να πάμε να έρθει στην εκκλησία. Ήθελα να τη φέρω κοντά στην εκκλησία. Στον καφέ που πήγαμε, της έλεγα για την εκκλησία. Όταν μου είπε ότι είναι ερωτευμένη μαζί μου, της είπα, της θύμωσα. Και της είπα, βγάλ' το από το μυαλό σου και κοιτάς το ράσο. Εσύ, κύριε, κοιτάς το ράσο, άνθρωπέ μου.
Αν παρακολουθείς αυτό το βίντεο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνε στον εαυτό σου και στους μέλη της Εκκλησίας μια χάρη και πήγαινε να παραιτηθείς. Πήγαινε να παραιτηθείς από ιερέας, γιατί είσαι ανάξιος. Με βάση όσα γράφει η κοπέλα. Το ίδιο και αυτός του πρώτου βίντεο, και δεν νομίζω να μπαίνει στη διαδικασία να παρακολουθεί βίντεο. Έχει πάρα πολύ δουλειά εκεί πέρα. Παλιό δουλειά. Γιατί μου είπε η κοπέλα ότι αυτά τα παιχνίδια τα παίζει με διάφορες από το χωριό του και αν παρακολουθεί κάποια γυναίκα αυτό το βίντεο που έχει κάποιον ιερέα που την παρενοχλεί, που την παρενοχλεί συναισθηματικά και ψυχικά, όχι απαραίτητος σεξουαλικά, γιατί ούτε στη μια περίπτωση υπήρχε σεξουαλική πράξη, ούτε στην άλλη περίπτωση υπήρχε σεξουαλική πράξη. Αλλά η σεξουαλική παρενόχληση ξεκινάει και από τα μηνύματα, ξεκινάει και από τα κομπλιμέντα, ξεκινάει και από το grooming, δηλαδή το να κάνεις τον άλλο να σε ερωτευτεί και να παίξεις με το μυαλό του. Να πάνε να κάνουν καταγγελία τον άνθρωπο αυτό στον οικείο επίσκοπο ή στην αρχιεπισκοπία, μα είναι. Χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Αδιάγνωστοι παντού. Και ψυχολόγους έχει αδιάγνωστους. Και ψυχολόγους έχει αδιάγνωστους. Να σας διαβάσω ένα mail που διάβαζα το πρωί. Πολύ vlog θα γίνει αυτό απόψε. Σας διαβάσω ένα mail που διάβαζα το πρωί, το οποίο με σόκαρε. Με σόκαρε. Γράφει η κοπέλα. Αγαπημένη μου Θέκλα, σε χαιρετώ. Υπάρχουν ψυχολόγοι που μόνο ψυχολόγοι δεν θα έπρεπε να είναι. Έκανα κάποτε ομαδική θεραπεία και η εμπειρία μου ήταν άκρος τραυματική. Όμως είχα πεισμώσει να βελτιώσω τα κομμάτια που έβλεπα ότι δεν ήταν λειτουργικά. Ευτυχώς δεν με σταμάτησε αυτή η εμπειρία από την ψυχοθεραπεία. Σε μια από τις ασκήσεις που μας έδωσε η ψυχολόγος, από τις 30 ερωτήσεις, είπα ότι σε μια έγραψα όχι. Δεν ήξερα από πού να κρυφτώ. Τροπή να ανοίξει γίνα με καταπκή. Η απάντηση της. Ρε, φέρε εδώ το χαρτί για να απαντήσω για σένα. Θέκλα μου, πήγα για ψυχοθεραπεία γιατί καταλάβαινε ότι είχα θέματα. Αν ήμουν καλά δεν θα πήγαινα. Τι αντιμετώπιση ήταν αυτή. Πώς θα γίνω καλά με αυτόν τον τρόπο. Εγώ δεν μπορούσα να λειτουργήσω. Σε κάποιον άλλον μπορεί να μην τον ακουμπούσε. Και όταν κάποια στιγμή της είπα ότι φεύγω χάλια από την ψυχοθεραπεία και κλαίω, μένω ξύπνια μέχρι 7 ώρα το πρωί και ότι σκέφτομαι να σταματήσω, και όσοι είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε. Σιγά, και τι έγινε που φεύγεις χάλια και δεν κοιμάσαι, δεν έγινε και κάτι, πώς κάνεις έτσι, και όποιος θέλει να φύγει. Αν θέλει και κάποια άλλη να φύγει από εσάς, να φύγετε. Δεν σας κρατάμε με το ζόρι εδώ. Ο δρόμος είναι ανοιχτός. Όλα αυτά με ύφος, με πολλή υποτίμηση. Τότε σκεφτόμουν, πώς μας μιλάει έτσι. Δεν μας υπολογίζει. Τι σόι ομάδα είμαστε. Ντρέπομαι και μόνο που το γράφω. Στην επόμενη συνεδρία, μάλλον της έβαλε χέρι συνάδελφός της και προσπάθησε να το μαζέψει. Δεν με ήθελε στην ομάδα, έτσι αισθανόμουν, όταν ήταν η σειρά μου να μιλήσω, μόνο μαστίγιο δεν έβγαζε. Για γέλια είναι, γελάει η φίλη, αλλά αυτό αισθανόμουν και με τα μέλη της ομάδας. Δεν με ήθελα μέσα στην ομάδα. Τέλος, είχε φιλικές σχέσεις με μια θεραπευόμενη από την ομάδα της, κομμότρια, η κοπέλα, οπότε ήταν και κομμότριά της. Ειδική μεταχείριση απέναντί της. Τότε μόνο που στενοχωριόμουν και ότι όλα τα κάνω λάθος, μου πέτα και κοβέντες. Τι νομίζεις, ότι είσαι καλό παιδί? Το καλό παιδί που θα σώσει τη φίλη της στον κόσμο, ποια νομίζω ότι είσαι ο Σωτήρας? Όλα αυτά μέσα από μια ερώτηση που της έκανα. Αν μπορούσε να με εξαφανίσει, θα το έκανε ευχαρίστως. Χαχαχα. Νομίζω ότι έχει σημασία τι λες και πώς το λες. Ύστερα από 6 μήνες έφυγα και δεν άντεξα άλλο. Μετά από επεισοδιακή συνεδρία, τόση επίκριση από την ομάδα μου αλλά και από την ίδια. Η επίκριση είναι η καμπάνα μου, ευτυχώς κόρη. Δεν σεβάστηκε καν όταν είπα ότι δεν θέλω να μιλήσω καλύτερα. Όχι, όχι, θα μιλήσεις, δεν θα το πάρεις μαζί σου. Όταν είπα ότι σταματάω, γατούλα έγινε. Να μου πει τι αλλαγές βλέπει, που έχω κάνει. Στροφή 180 μοίρων. Από εδώ πιπέως τράγωση μου, Θέκλα μου, τη φοβόμουν. Αν ήξερα τότε ότι δεν έχουμε φιλικές σχέσεις με τον θεραπευτή μας και η ομάδα δεν κάνει να έχουν επαφές εκτός. Κάτι που το πρότεινε ο ψυχολόγος μας. Κόκκινες σημαίες. Τότε δεν ήξερα. Μέσα μου όμως ένιωθα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Το ένστικτο που μας λες πολλές φορές. Μετά από ένα χρόνο ψυχοθεραπείας, είπα στη ψυχοθεραπεύτρια μου, μάλλον δεν θα έπρεπε να ήταν ή να είναι ψυχολόγος η συγκεκριμένη κυρία. Τότε μου είπε η θεραπεύτρια μου, επιτέλους το κατάλαβες. Ήσουν το θύμα και εκείνη ο τέλειος θήτης Σωτήρας. Και καθρέφτισμα να μου έκανε ο τρόπος της δεν με βοήθησε, αντιθέτως. Δεν θα σου πω ψέματα ότι ένα φόβο τον έχω όταν βρεθώ σε κάποιο σεμινάριο κτλ. Με πιάνει μια ταραχή, μια ζαλάδα σαν κρίση πανικού. Έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου να προσέχω τι λέω γενικά, να είμαι πιο προσεκτική. Ήταν ένα μεγάλο και δυνατό μάθημα για μένα. Αυτό κρατάω.
όπως να μην με καθυλώνει αυτή η εμπειρία και να κοιτάω μπροστά. Έγινε και δεν αλλάζει. Πιάνω όμως τον εαυτό μου ένα μικρό αγκαθάκι, φόβο να το νιώθω, μη βιώσω ξανά το ίδιο. Είναι δώρο η ψυχοθεραπεία. Αλλά με λάθος άνθρωπο μπορεί να έχει ανεπανόρθωτα αποτελέσματα. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μας μαθαίνεις. Το διάβασα αυτό από την κοπέλα και ο λόγος που το διάβασα είναι επειδή θέλω να πω ότι υπάρχουν παντού αδιάγνωστοι, υπάρχουν και ψυχολόγοι αδιάγνωστοι. Αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα γράφει, δεν αμφισβητώ αυτά που γράφει η κοπέλα, και επειδή γράφει ότι έκανε μετά ατομική ψυχοθεραπεία και της εξήγησε και η ψυχοθεραπεύτρια της την πορεία, της είπε ότι ο τρόπος με τον οποίο της φερόταν η συγκεκριμένη, που μπορεί και να μην είναι ψυχολόγος, γιατί είδαμε τελευταίως ότι πολλοί αυτοαποκαλούνται ψυχολόγοι χωρίς να είναι, της είπε ότι ήταν κακοποιητικός. Το διαβάζω με την επιφύλαξη ότι δεν τα γνωρίζω από πρώτο χέρι, αλλά σας μεταφέρω ότι μου έχει πει μια φίλη. Από πρώτο χέρι γνωρίζω ότι έχει και ψυχολόγους που είναι αδιάγνωστοι, το γνωρίζω. Και εννοείται ότι δεν συστήνω ποτέ κάποιον να πάει σε κάποιο ψυχολόγο που είναι αδιάγνωστος. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14 και να προσέχουμε αν οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε πληρούν τα κριτήρια, που τα τυπικά κριτήρια των ψυχολόγων είναι πτυχίο πανεπιστημιακό αναγνωρισμένο και άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, τα μίνιμουμ τυπικά κριτήρια. Υπάρχουν και πολλά άλλα προσόντα τα οποία μπορεί κάποιος να αποκτήσει μετά, και πολλοί συνάδελφοι έχουν πολλά προσόντα μετά και καλοί κάνουν που τα έχουν. Και το δεύτερο είναι να νιώθουμε ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον ασφαλές και να νιώθουμε εμπιστοσύνη με τον άνθρωπο αυτό, ότι ταιριάζουμε να δουλέψουμε μαζί, και οτιδήποτε συμβαίνει στη ψυχοθεραπεία που μας αναστατώνει να το συζητούμε με τον ψυχολόγο μας, και έχουμε δικαίωμα να σταματήσουμε την ψυχοθεραπεία με ένα συγκεκριμένο ψυχολόγο, με μια συγκεκριμένη ψυχολόγο, όταν δεν νιώθουμε καλά και ότι δεν μας βοηθάει, και να πάμε σε κάποιον άλλο ψυχολόγο που μπορεί να ταιριάζουμε καλύτερα. Θα μιλήσω και κάτι για την καχυποψία που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια κατάσταση. Ένας φίλος λέει, έχω κάνει αρκετά χρόνια ψυχοθεραπεία, έχω βελτιωθεί αρκετά και μπορώ πλέον να διαχειρίζομαι το θυμό μου. Ένα πράγμα που δεν μπορώ να βελτιώσω και να θεραπεύσω είναι η καχυποψία μου προς τις συντρόφους μου. Αυτό το πράγμα πλέον στα 36 έχω καταλάβει ότι είναι καταστροφικό και για τις ερωτικές, φιλικές αλλά και επαγγελματικές σχέσεις. Θα ήθελα πολύ να έβλεπα ένα βίντεο σχετικό με αυτό. Διαβάζω αυτό το απόσπασμα για να μιλήσω για το κομμάτι πώς μπορεί και η κοπέλα του βίντεο επικίνδυνες σχέσεις, και η κοπέλα του σημερινού βίντεο, αλλά και η κοπέλα που πήγαινε στην ομάδα αυτή με την κοπέλα που φαίνεται πως ήταν ψυχολόγος ή έλεγε πως ήταν ψυχολόγος και έχουν κακοποιηθεί στην ουσία από ανθρώπους που η δουλειά τους ήταν να είναι χρήσιμοι, βοηθητικοί και θεραπευτικοί στην περίπτωση του ψυχολόγου. Πώς μπορούν να διώξουν την καχυποψία από μέσα τους? Η καχυποψία είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, ο οποίος μπαίνει σε λειτουργία όταν έχουμε πείσθει ότι από μόνοι μας δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να αποφύγει κινδύνους. Όταν δούμε ότι είμαστε αφελείς, όπως για παράδειγμα οι κοπέλες με τους παπάδες που πίστεψαν, ότι ένιωσαν εμπιστοσύνη που ήταν παπάδες, ήταν και δυο πιο μικρές από τους παπάδες αυτούς, έδειξαν εμπιστοσύνη στο πρόσωπο εκείνο και την έφαγαν τα μούτρα τους μετά. Όπως η κοπέλα που μας έγραψε αυτό το mail, έδειξε εμπιστοσύνη στη ψυχολόγο της και έφαγε τα μούτρα της μετά. Είναι πολύ φυσιολογικό, μετά που θα φάμε τα μούτρα μας, να είμαστε καχύποπτοι. Είναι ένας συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας, ο οποίος μπαίνει αυτόματα υποσυνείδητα σε εφαρμογή για να μας προστατεύσει από μελλοντικές παρόμοιες καταστάσεις. Όταν αυτός ο συμβιβαστικός μηχανισμός άμυνας λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα και μείνει για χρόνια, τότε καθίσταται μια δυσλειτουργία δικιά μας. Μας καθυλώνει σε ένα στάδιο που δεν μπορούμε να συνδεθούμε ουσιαστικά με άλλους ανθρώπους. Και εκεί πρέπει να κάνουμε ψυχοθεραπεία εξ επιτούτου, ειδικά πάνω σε αυτό το θέμα, ώστε να κερδίσουμε ξανά την ικανότητα της εμπιστοσύνης στον άλλον ανθρώπο. Καμία ανθρώπινη σχέση, ερωτική, φιλική, συνεργασιακή, θεραπευτική, οικογενειακή, δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και αν δεν αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο μέσα στη σχέση, παίρνοντας το ρίσκο του να πληγωθούμε. Είναι άλλο πράγμα να είμαστε προσεκτικοί στην αρχή μιας γνωριμίας για να κάνουμε σωστή επιλογή. Το να είμαι προσεκτικός στην αρχή μιας γνωριμίας σημαίνει ότι γνωρίζω έναν παπά που βγάζει τα μάτια του πάνω μου, δεν του ξαναμιλάω. Σηκώνομαι και φεύγω και λέω δεν πάει καλά αυτός ο άνθρωπος.
με φλερτάρει ο παπάς της ενορίας μου που είναι παντρεμένος με παιδιά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, όπως στην πρώτη περίπτωση. Πάω κατευθείαν στο ψυχολόγο, πάω να το συζητήσω και δεν κάθομαι να δημιουργήσω ιστορίες με αγρίες μέσα στο μυαλό μου και να ερωτευτώ έναν άνθρωπο που δεν είναι και αυτός που έχω ερωτευτεί. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν είναι ερωτεύσιμος ένας άνθρωπος ο οποίος δεν τιμάει την αποστολή του στη ζωή. Όπως δεν είναι ερωτεύσιμος με την έννοια του θαυμασμού και της εκτίμησης ένας άνθρωπος ο οποίος απατάει τη γυναίκα του συστηματικά. Όπως δεν είναι ερωτεύσιμος από ανθρώπους ψυχοσυναισθηματικά υγιείς, ένας άνθρωπος που είναι κλέφτης, που είναι παραδόπιστος, ένας άνθρωπος που κάνει εγκληματικές πράξεις, ένας άνθρωπος που κάνει παραβατικές πράξεις από ψυχοσυναισθηματικά όριμους και ισορροπημένους ανθρώπους, δεν είναι ερωτεύσιμος. Έτσι το ίδιο και ένας ιερέας που φλερτάρει, δεν είναι ερωτεύσιμος. Ξαναλέω ότι δεν είναι όλοι οι ιερείς έτσι. Αυτό το βίντεο δεν το έκανα για να κατηγορήσω την Εκκλησία. Πονάω την Εκκλησία και αγαπώ πολλούς ανθρώπους που βρίσκονται στην Εκκλησία. Ο ίδιος μου ο πατέρας είναι μέλος της Εκκλησίας και τον αγαπώ πάρα πολύ. Δεν είμαι εναντίον της Εκκλησίας. Δεν κάνω το βίντεο αυτό για να κατηγορήσω την Εκκλησία και γι' αυτό το λόγο επίτηδες διάβασα και το mail το οποίο είχε να κάνει με ψυχολόγο που λειτουργούσε αδιάγνωστα για να πω ότι σε όλους τους χώρους υπάρχουν αδιάγνωστοι και προβληματικοί. Σε όλους τους χώρους. Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να ζούμε με την καχυποψία μας διαβίου και να μην εμπιστευόμαστε κανέναν άνθρωπο, γιατί τότε δεν θα ζήσουμε. Γι' αυτό βρισκόμαστε στο κανάλι εδώ, ψυχοεκπαιδευόμαστε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε, εξελισσόμαστε, αποκτούμε περισσότερη κριτική ικανότητα, αποκτούμε τα εφόδια για να ζητήσουμε βοήθεια όταν το χρειαζόμαστε. Όπως την κοπέλα που μου στείλε την επιστολή, αυτή η κοπέλα μου την έστειλε στους 8 μήνες, η προηγούμενη κοπέλα μου την έστειλε στα 4 χρόνια. Φυσικά τότε έτυχε να με βρει online και μου έστειλε. Αλλά ζητούμε βοήθεια και προστατεύουμε τον εαυτό μας όσο γίνεται, εμπιστευόμαστε μετά που θα επιλέξουμε με ορθή κρίση και όταν δούμε ότι μέσα στις σχέσεις μας γίνονται πράγματα τα οποία είναι κακοποιητικά και απαράδεκτα, τονίζουμε τη θέση μας, ζητάμε να πάμε για θεραπεία και αν δούμε ότι δεν υπάρχει από την άλλη πλευρά ανταπόκριση, τελειώνουμε αυτή τη σχέση. Δικαιούμαστε να τελειώσουμε σχέση με εραστή, με φίλο, με συνάδελφο, ακόμη και με συγγενικό πρόσωπο όταν αυτή η σχέση καθίσταται τοξική με εμάς. Η καχυποψία όμως είναι ένα αγκάθι το οποίο όταν το κουβαλάμε μετά σαν ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας μας, δεν μας αφήνει να συνδεθούμε ουσιαστικά με τους άλλους ανθρώπους και δεν μας αφήνει να απολαύσουμε τη χαρά, την αγάπη, τον έρωτα, τη φιλία στη ζωή. Λοιπόν, παρακαλώ πολύ να είστε προσεκτικοί στα σχόλιά σας. Δεν θέλω να δω σχόλια τα οποία να είναι υβριστικά, εξυβριστικά προς οποιονδήποτε ο οποίος αναφέρεται στην επιστολή. Αυτά τα κάνουμε προς γνώση και συμμόρφωση. Τα κάνουμε για να μαθαίνουμε, να καταλαβαίνουμε και να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Και αν υποπέσει στην αντίληψή μας άνθρωπος ο οποίος δεν εκτελεί ορθά το ρόλο του, ένας εκπαιδευτικός ο οποίος φλερτάρει και παρενοχλεί τις φοιτητρίες του, τους φοιτητές του, τις μαθήτριες του, τους μαθητές του, ένας ιερέας ο οποίος κάνει αυτά τα πράγματα κλπ. Κλπ. Τότε προβαίνουμε στις απαραίτητες καταγγελίες και προστατεύουμε τον εαυτό μας. Και ξαναλέω ότι η εθνική γραμμή για τη βία στην οικογένεια στην Κύπρο είναι το 1440, και στην Ελλάδα το 15900, ζητήστε βοήθεια. Πάρτε τηλέφωνο, οι γραμμές αυτές είναι 24 ώρες το 24, 365 μέρες το χρόνο. Απαντούν τα τηλέφωνα εξειδικευμένοι λειτουργοί, που είτε είναι κοινωνική λειτουργή, είτε είναι ψυχολόγοι, είτε από κάποιο παρεμφερή κλάδο που έχουν εκπαιδευτεί ειδικά για να απαντούν αυτά τα τηλέφωνα και ζητάτε βοήθεια. 1440 η Εθνική Γραμμή για τη Βία στην Οικογένεια στην Κύπρο, 15900 στην Ελλάδα. Και ειδικά σε θέματα παρενόχλησης, μέσα σε σχέσεις, μέσα σε γνωριμίες, μέσα σε γάμους, βίας κλπ. Κλπ. Παίρνουμε κατευθείαν τηλέφωνο, εμπιστευόμαστε και ζητάμε βοήθεια. Αυτά. Τι να πει κανείς. Καλό βράδυ αγαπημένοι μου φίλοι.